Τύφλα να έχει ο νόμος Κατρούγκαλου, επισημαίνουν με νόημα οι δικηγόροι όλης της χώρας για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που πλήττει, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων, το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και τη μεσαία τάξη γενικότερα. Χαρακτηρίζει Σιλίδην ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και πλήττει αποφασιστικά τη μεσαία τάξη. Θα θυμάστε ότι στο ασφαλιστικό πάλι προστατήσαντες οι δικηγόροι, 6 μήνες αποχή, αλλά οι άλλες τάξεις, οι άλλοι κλάδοι δεν ακολούθησαν τότε. Με συνέπεια να είχαμε το τερατούργημα του νόμου Κατρούγκαλου. Ο Βασίλης Δαλαμάγκας από τη Λιβαδιά καταδικάζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να φορολογήσει με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς δεν καταπολεμά, όπως τονίζει, την φοροδιαφυγή, αλλά σπρώχνει στη φτώχεια και την ανέχεια ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, ουσιαστικά δεν έχει αποκτηθεί, τεκμέρεται κατά τα οριζόμενα στον νόμο. Δεν καταπολεμάει κατά την άποψή μας τη φοροδιαφυγή, αλλά οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σε αφανισμό δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδιάς μέμφεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς αγνοεί επιδεικτικά ότι ο κλάδος των δικηγόρων προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή του. Κατά το περσινό διάστημα, επειδή έχει εισαχθεί για μας τουλάχιστον η φορολόγηση στην πηγή, δηλαδή με το που θα εκδώσει ένα γραμμάτιο ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα παρακρατηθεί αυτόματα υπέρ του Δημοσίου 15% παρακράτηση φόρου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Θα παρακρατηθεί ποσοστό 20% επί του αναφερομένου ποσού αναφοράς υπέρ ΕΦΚΑ. Θα αποδοθεί 24% ΦΠΑ με αποτέλεσμα κατά την περσινή χρονιά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουμε, που προκύπτουν σαφώς δηλαδή, γιατί αυτά εκδίδονται όλα ηλεκτρονικά σε εμάς μέσω του πόρταλ Ολομέλεια που υπάρχει και εκδίδονται ηλεκτρονικά. Οπότε έχουμε στοιχεία να πούμε ότι κατά την περσινή χρονιά οι δικηγόροι σαν κλάδος για φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατέβαλαν 121 εκατομμύρια και κάτι ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Οι δικηγόροι όλης της χώρας καταδικάζουν το νομοσχέδιο και εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους, παραπέμποντας στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας για τις επόμενες κινήσεις του κλάδου. Η πραγματικότητα είναι εξής, ότι η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και μάλιστα μετά από δεκαετή μνημονιακή πολιτική, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών του πληθωρισμού, είναι αδύνατον πια βάσει, αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό, αν περάσει και γίνει νόμος του κράτους, να ανταποκριθεί και σε αυτές τις βιωτικές τις ανάγκες. Σε πρώτη φάση, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής καταδίκασαν το νομοσχέδιο, σε επαφή με τους άλλους κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων θα έχουμε μια συνεργασία. Προτείναμε ορισμένα μέτρα σαν Συντονιστική Επιτροπή, αλλά το Σάββατο στις 11 του μηνός θα γίνει ολομέλεια όλων των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην Αθήνα με φυσική παρουσία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία προς αντιμετώπιση της λέλαπας.